Γιατροί και μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων μεταφέρουν από εμπλεκόμενα φαρμακεία χάρτινες κούτες γεμάτες σκευάσματα για να τα διαθέσουν στη μαύρη αγορά εντός και εκτός Ελλάδας. Τα μέλη του κυκλώματος δεν είχαν καταλάβει ότι παρακολουθούνταν στενά από τις αρχές, μετά τις καταγγελίες που είχαν φτάσει στο ΝΕΟΠΗ για τη μεγάλη απάτη με τις παράνομες συνταγογραφήσεις. Ράβδι χρυσού και λίρες εντόπισαν οι αρχές στις έρευνες σε σπίτια, αποθήκες, φαρμακεία, τραπεζικές θηρίδες. Ήταν η λία του κυκλώματος από τη δράση τους. Βρέθηκαν αρκετά χρήματα, περισσότερες από 450.000 ευρώ στα μέλη του κυκλώματος, ράβδι χρυσού, χρυσές λίρες. Η απάτη έφερνε μεγάλο κέρδος. Ένα από τα βασικά μέλη, παθολόγος που ζούσε στην Κύπρο, συνταγογραφούσε ψευδώς το σκεύασμα, πλήρωνε το ποσό που αντιστοιχούσε στη συμμετοχή του ασφαλισμένου και μετά την εξαγωγή του πουλούσε 50 ευρώ το καθένα. Μέσα σε 3 χρόνια από το 2020 έως τον Ιανουάριο του 2024 είχε εκδώσει 27.162 συνταγές συνολικής αξίας 724.815 ευρώ, ποσό που δεν έχει συμπεριληφθεί στη βεβαιωμένη ζημία του ΕΟΠΗ. Το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να θέσει αυστηρούς μηχανισμούς. Κερδίζανε και από τον ΕΟΠΗ και από το ίδιο φάρμακο το οποίο πουλάγανε. Για αυτόν τον λόγο θα βάζουμε διαδικασία του OTP, δηλαδή τη διαδικασία αυτό που κάνει τράπεζα που στέλνει ένα μήνυμα. Χρησιμοποιώντας άμκα κυρίως μεταναστών που είχαν επιστρέψει στις χώρες τους ή φυλακισμένων και φιλοξενούμενων σε δομές, οι συλληφθέντες γιατροί συνταγογραφούσαν ακόμη και σκευάσματα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Τον φώναξαν να πάει να δώσει κατάθεση. Αλήθεια? Ναι, οπότε είμαστε προσεκτικοί. Το μεγαλύτερο μέρος των ΆΜΚΑ ήταν αλλοδαποί, τους οποίους δήλωναν ψεύτικες διευθύνσεις κατοικίας. Βάλτα σε μια μαύρη σακούλα. Ναι, και τα πετάω μακριά από το φαρμακείο ή εδώ πέρα σε εμάς κοντινά? Όχι, μακριά εννοείται, όσο πιο μακριά γίνεται. Από την έρευνα των αρχών εντοπίστηκαν μεμονωμένες ψευδείς συνταγές ακόμα και πριν από 9 χρόνια, από το 2015.